Κυρία Βικτώρια Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΕΛΚΟ στην Κύπρο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δανίλη. Έχετε κάνει μία έκθεση σταδιοδρομίας και αναζητούσατε να προσλάβετε αριθμό ατόμων για την πλήρωση θέσεων στο καζίνο της Κύπρου. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, υπήρξε κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση? Όντως, είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον και συνεχίζουμε να έχουμε ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει πλέον πέραν των 250 προσλήψεων. Στόχος μας είναι να επανδρώσουμε τις θέσεις του καζίνου για την έναρξή μας μέσα στο καλοκαίρι. Και συνεχίζουμε ακόμη να ψάχνουμε για άτομα που ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα για τις θέσεις dealer, cashier και hostess. Αυτές είναι οι θέσεις που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες μας και είναι και θέσεις πολλαπλές για τις οποίες έχουμε δημιουργήσει και ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οπότε άτομα που ίσως να ενδιαφέρονται να εργαστούν σαν dealer, κρουπιέριδες ή σαν ταμείες στο Cajun Count, το τμήμα της εσωτερικής μας τράπεζας, ή και στο loyalty marketing, το κομμάτι που είναι το τμήμα που είναι στην υποδοχή και γενικά χειρίζεται τα θέματα των πελατών, μπορούν να αιτηθούν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας www.cityofdreamsmed.com.cy. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά, αφού πρώτη φορά έχουμε καζίνο στην Κύπρο, δεν μπορείτε να ζητείτε άτομα με εμπειρία εκτός από το εξωτερικό. Ποια είναι τα κριτήρια, πώς δηλώνουν ενδιαφέρον, τι προσόντα πρέπει να διαθέτουν υποψήφοι για να εργοδοτηθούν και ποιες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες? Έχω κάνει τρεις ερωτήσεις σε μία, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Οι θέσεις εργασίας αυτό το διάστημα είναι οι θέσεις που έχουν άμεσα να κάνουν με το καζίνο. Μιλούμε για τα τρία τα τμήματα που έχω πρώτα να αναφέρει, για το τμήμα των table games που είναι τα παιχνίδια τραπεζιού, μιλούμε για το τμήμα των electronic games, τους κολοχέριδες ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το τμήμα της εσωτερικής μας τράπεζας, το Cajun Count, και το τμήμα του καζίνο marketing που στελεχώνεται από τους host και hostesses, τα άτομα που είναι στην υποδοχή και γενικά έχουν τον άμεσο ρόλο της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Ναι, συνεχίστε. Έχετε κάνει προσλήψεις? Έχουμε κάνει προσλήψεις. Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο εδώ στην Λεμεσόν εργάζονται ήδη τα άτομα υπό εκπαίδευση που έχουμε προσλάβει τους τελευταίους μήνες, κυριολεκτικά των τελευταίων έναν με ανάμιση μήνα. Άρα περνούν υπό εκπαίδευση οι μελλοντικοί εργαζόμενοι. Τι αριθμός ατόμων έχει προσληφθεί και τι υπολείπεται? Έχουμε προσλάβει γύρω στα 300 άτομα, πέραν των 250, έναν περίπου γύρω στα 300 άτομα ακριβώς για αυτές τις θέσεις. Υπάρχει εκπαιδευτική περίοδο από 3 μήνες που είναι για τις θέσεις στα παιχνίδια τραπεζιού για τους κρουπιέριδες και πιο μικρής διάρκειας εκπαιδευτική περίοδος για κάποιες από τις άλλες θέσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι προχωρούμε για την έναρξη μας κανονικά μέσα στο καλοκαίρι. Υπολείπονται όμως προσλήψεις για τις θέσεις ακόμη στο τμήμα των παιχνιδιών τραπεζιού, συγκεκριμένα για κρουπιέριδες, για host και για cashiers. Αυτές είναι οι απλές θέσεις. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες που ζητούνται περισσότερα προσόντα, ακαδημαϊκά, εμπειρία κλπ.? Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα, είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό, ακόμα και σε πιο senior θέσεις, δηλαδή σε πιο υπεύθυνα πόστα θέσεις. Αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε και με τις συζητήσεις που έχουμε με υποψηφίους για τις θέσεις μας και με γενικά άτομα που επιδεικνύουν ενδιαφέρον είναι ότι η στάση, η θέληση και γενικά η προοπτική για ανέλυξη είναι αυτό που μετρά για μας σαν μέλκος της προσλήψης, ακόμα και σε κάποιες από τις θέσεις που χρειάζονται λίγη περισσότερη εμπειρία.
Το λόγος που το λέμε αυτό είναι διότι έχουμε προνοήσει για την εκπαίδευση όλων αυτών των θέσεων. Ναι, υπάρχουν κάποιες θέσεις τις οποίες χρειαζόμαστε εμπειρία σε θέματα καζίνο και αυτές οι θέσεις επίσης είναι ανοιχτές, κάποιες από αυτές τις θέσεις, αλλά το μεγάλο ποσοστό των θέσεών μας που είναι και ανοιχτών για όλους τους Κύπριους τους προτιθέμενους υπάλληλους της Μέλκο είναι θέσεις για τις οποίες θα εκπαιδεύσουμε. Θα περάσουν όλοι από εκπαίδευση και αν κάποιοι ακόμη ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και τι πρέπει να ακολουθήσουν, να μου πείτε λίγο. Ναι, μπορούν βεβαίως και μπορούν να το κάνουν άμεσα μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.cityofdreamsmed.com.cy. Με το που μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας θα δουν το εικονίδιο που αναγράφει τις θέσεις εργασίας και από εκεί και πέρα μπορούν να δουν αναλυτικά μία-μία τις θέσεις. Με το που μπαίνουν στην κάθε θέση οι υποψήφοι μπορούν να δουν και την πλήρη περιγραφή και να αναρτήσουν άμεσα το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας. Βιογραφικά τα κοιτάζουμε επί καθημερινής βάσης και μιλούμε με τα άτομα για τα οποία ενδιαφερόμαστε και οργανώνουμε συνεχώς συνεντεύξεις για όλες τις θέσεις. Να ρωτήσω πόσα άτομα θα εργοδοτηθούν συνολικά στα καζίνο της Κύπρου. Σε πρώτη φάση το καζίνο της Λεμεσού θα εργοδοτήσει πέραν των 500 ατόμων. Με το κτίσιμο των δορυφορικών καζίνων στις άλλες πόλεις σε μελλοντικά χρονοδιαγράμματα. Στοχεύουμε για θέσεις γύρω στις 700. 700 σύνολο. 700 σύνολο για το καζίνο Λεμεσού και τα δορυφορικά. Αλλά ο στόχος μας, ο απότερος μας στόχος είναι η έναρξη των εργασιών για το καζίνο Θέρετρο, το οποίο θα εργοδοτεί πέραν των 2.500 ατόμων, αλλά αυτό σε μετέπειτα στάδιο μελλοντικά για το 2021. Οι 4.000 θέσεις εργασίας που είχαμε προαναφερθεί για τη συνολική επένδυση του έργου έχει να κάνει με την κατασκευαστική περίοδο, σωστά? 4.500 θέσεις συμπεριλαμβάνουν μία άμεση εργοδότηση. Είναι θέσεις που δημιουργούνται για το καζίνο συγκεκριμένα, άμεσης και μία άμεσης εργοδότησης. Άμεσης εργοδότησης από τη Μέλκο για το θέατρο καζίνο, 2.500. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.